Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Την καλησπέρα μου σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτό το βράδυ να σας παρουσιάσω άμεσα τον καλεσμένο μου, που έχουμε να κουβεντιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχει αποδεχτεί την πρόσκληση να είναι εδώ ο κύριος Ιωάννης Βλάχος, χειρουργός ορθοπαιδικός, διδάκτορ ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής συντονιστής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα. Κύριε Βλάχο, καλησπέρα. Να σας ευχαριστώ, ιδιαίτερα που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, βρήκατε το χρόνο έτσι να μιλήσουμε. Χαίρομαι κι εγώ. Για ένα θέμα που πιστεύω, φαντάζομαι κι εσείς που ήδη το έχετε αρχίσει και το εφαρμόζετε. Ο κόσμος θα το έχει καταλάβει ότι τα βλαστοκύτταρα αυτή τη στιγμή είναι η ανακάλυψη του αιώνα. Ναι. Γιατί τα επόμενα 50-100 χρόνια θα έχει αντικαταστήσει σχεδόν τα περισσότερα χειρουργεία. Μια και όπως ξέρετε, βάζουμε βλαστοκύτταρα ακόμα και στην καρδιά πια. Για να αντικαταστήσουν τον καρδιακό μη. Ναι, ναι. Λένε σιγά σιγά θα καταφέρουν να σηκώσουμε τους παράλυτους από τη μέση. Αυτούς που έχουν κοπεί ο νοτιός μυελός. Ναι. Δηλαδή τα βλαστοκύτταρα είναι το καινούριο πράγμα. Και συνεπώς τα βλαστοκύτταρα έχουν ένδειξη απόλυτη στην αρθρίτιδα. Καταρχήν να τα πάρουμε λίγο σιγά σιγά. Έτσι. Και θα σας κάνω μια ερώτηση που είναι σημαντική για μένα. Να δούμε αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε έτσι. Πόσο καιρό εφαρμόζονται τα βλαστοκύτταρα στις διάφορες παθήσεις, δηλαδή ακόμη και στις αρθρώσεις? Στις αρθρώσεις ενίενται ήδη από εδώ και 20 χρόνια. Στην Ισπανία πρώτη φορά και στην Ιαπωνία. Είναι τόσα πολλά χρόνια, 20 χρόνια τα βλαστοκύτταρα που εφαρμόζονται στις αρθρώσεις. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί πιστεύω το απόψινό βράδυ, κυρίες και κύριοι, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο στις αρθρώσεις, εφαρμόζεται σε πάρα πολλές παθήσεις, έτσι πάρα πολλά προβλήματα. Όπως είπε εδώ και ο κύριος Βλάχος, είναι ακόμη και στην καρδιά, έτσι. Λοιπόν, τι είναι τα βλαστοκύτταρα καταρχήν? Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι είναι η αρθρίτιδα. Θέλω να το πάμε έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν στην αρθρίτιδα. Και αν την αρθρίτιδα μπορούμε να την προλάβουμε. Αυτό κάνουν τα βλαστοκύτταρα. Έτσι, για πάμε. Να μας πείτε. Πάμε λοιπόν. Η αρθρίτιδα λοιπόν είναι η αλλίωση του χόνδρου των αρθρώσεων. Ναι. Ποιος είναι ο χόνδρος των αρθρώσεων? Είναι αυτό που βλέπουμε όταν τρώμε ένα κομμάτι κόκαλο στην άκρη, το λευκό. Είναι αυτό δηλαδή. Ναι. Το βλέπει η κάμερα. Δείχτε το μας. Ναι, ναι. Το βλέπουμε. Αυτό. Ωραία. Αυτό είναι, είναι μια κάλυψη του οστού, η οποία είναι ελεία, ώστε να υπάρχει καλή κίνηση. Ωραία. Χωρίς τριβές. Ναι. Αυτή λοιπόν, αυτός λοιπόν ο χόνδρος, βλέπετε και μια εικόνα που σας δείχνω. Ακριβώς, σαν... Δηλαδή βλέπουν παιδιά. Ναι, ναι. Βλέπετε μια εικόνα. Ο χόνδρος έχει μια ορισμένη υφή σε στρώματα, ναι, ώστε να μην μεταφέρεται το βάρος της φόρτισης, να περπατάμε, στο κόκαλο. Πολύ καλά. Αυτός ο χόνδρος, όπως δείχνει τώρα η εικόνα, παθαίνει ρογμές. Όχι μόνο από τα γυρατιά, όπως όλο το σώμα, το δέρμα κτλ. Από τη χρήση τη μεγάλη. Γυράσκει και ο χόνδρος σιγά σιγά. Λογικό. Χάνει λιγάκι από την στυλπνάδα του. Αλλά δεν κάνει ρογμές. Τις ρογμές τις παθαίνει για ειδικούς λόγους. Είτε γιατί σπάει το κόκαλο, παθαίνει το κόκαλο ένα κάταγμα, σπάει και ο χόνδρος μαζί, άρα καταστρέφεται. Ναι. Ή λόγω πίεσης, μεγάλης πίεσης. Πότε κάνει μεγάλη πίεση? Όταν το κόκαλο είναι στραβό. Ναι. Γιατί, τι εννοούμε στραβό? Εννοούμε αυτό. Να πατάει πολύ από εδώ ή πολύ από εκεί. Μάλιστα. Αυτά είναι, έχω μια εικόνα τώρα, είναι αυτά που λέμε στραβά γόνατα, τα ρευά γόνατα που περνάει από μέσα η μπάλα. Μάλιστα. Αυτά τα έχουμε από την ώρα που έχουμε γεννηθεί ή αυτό που γίνεται στην πορεία της ζωής μερικοί, μας? Μερικοί τα έχουν από τότε που γεννήθηκαν. Από την ώρα που γεννήθηκαν. Ναι. Μερικοί όμως και κυρίως γυναίκες τα αποκτούν αργότερα λόγω της οστεοπόρωσης. Μπράβο. Επειδή καμιά φορά τα κότσια κάνουν το πόδι να πατάει στραβά. Ναι. Υπάρχουν λέει, τέτοιες αιτίες που σιγά σιγά οδηγούν το γόνατο να γίνει έτσι. Ναι. Ρεβό. Το κότσι, να πούμε στον κόσμο, είναι αυτό που τα δάχτυλα έτσι κάτω, το μεγάλο δάχτυλο, ανεβαίνει το ένα πάνω στο άλλο. Μπράβο, έτσι. Μπράβο. Απλώς για κόσμο που μπορεί να μην γνωρίσει. Το κότσι, αναγκαστικά το πόδι πατάει την έξω περιά το παπούτσι. Μπράβο. Γι' αυτό το παπούτσι τρώει από την έξω πλευρά. Οπότε πατώντας κάνει ρευότητα τελικά. Καθίστε, είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Δηλαδή, άνθρωποι είναι που έχουν κότσι θα πρέπει να το διορθώσουν άμεσα. Ακριβώς. Για να μην φτάσουν στα τέτοια, να έχουν νωρίς στην αρθρίτιδα. Να χαλάσει ο χόνδρος. Αυτό ομολογώ δεν μου το έχουν ξαναπεί. Ναι. Είναι πρωτοπορία εδώ, το μαθαίνουμε από εσάς. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν και κάνει μια ρογμή. Και η ρογμή πηγαίνει μέχρι το κόκαλο. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα με τα βλαστοκύτταρα είναι
να προλάβουμε να μην γίνει η ρακμή μέχρι το κόκαλο, ναι, και αν είναι δυνατόν να τη γεμίσουμε κιόλας. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Είπατε κάτι σημαντικό. Η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να δημιουργηθεί και από κάποιο χτύπημα, κάποιο κάταγμα που έχουμε πάθει. Εάν σπάσει το κόκαλο εδώ, ναι, ναι, σπάει και ο χόνδρος μαζί. Οπότε αυτόματα ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση. Άρα εδώ ο χόνδρος έχει καταστραφεί ήδη. Ναι. Άρα αρχίζει και κάνει βλάβη εδώ από ναι, εδώ εκείνο. Ναι. Από τη στιγμή που δεν το έχουμε πάθει αυτό, δεν έχουμε δηλαδή χτυπήσει κάπου. Η αλλαγή του άξονα είναι. Το κύριο είναι η αλλαγή του άξονα. Ναι. Το δηλαδή, βασικό. Το βασικό. Αν γίνουν έτσι τα γόνατα ή έτσι τα γόνατα, ναι, γιατί είναι και το άλλο. Αυτά είναι τα ρεβά, ναι, το αντίθετο είναι τα βλεσά. Μάλιστα. Όταν πλησιάζω και φεύγει προς τα έξω τα πόδια. Ναι. Ή το ένα ή το άλλο στην υπερβολή του, τρώει το χόνδρο ή από μέσα ή απ' έξω. Έξω. Ή ναι, από εδώ ή από εδώ. Ωραία. Στα γόνατα τώρα. Ναι. Για να μην γίνει αυτό, για να προστατευτεί το γόνατο έχει τους μηνίσκους. Σωστά. Η μηνίσκη είναι τα αμορτισέρ. Σωστά, ναι. Μεταφέρεται το βάρος του σώματος επάνω στα αμορτισέρ. Ναι. Όταν όμως αρχίσει και κάνει μεγάλη πίεση από τη μία πλευρά, μάλιστα, ή μεγάλη πίεση από την άλλη, ναι, σιγά σιγά λιώνει ο μηνίσκος. Ναι. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Τι κάνουμε? Βγάζουμε το μηνίσκο. Εδώ, μπράβο, τι γίνεται, χειρουργείται τώρα ο μηνίσκος εδώ. Εάν τον βγάλουμε το μηνίσκο σε άτομα ηλικίας άνω των 55-60 ετών, τότε το γόνατο θα καταστραφεί 100%. Γιατί λιωμένος, ξελιωμένος, υπάρχει κάτι που παρεμβάλλεται. Άμα φύγει, θα πάει χόνδρο σε χόνδρο, θα φαγωθεί ο χόνδρος, κόκαλο σε κόκαλο, τελείωσε. Έληξε ιστορία. Πια θέλει χειρουργείο μεγάλο. Ναι. Άρα η μηνισκεκτομή με αρθροσκόπηση μετά την ηλικία των 55 είναι πράγμα που πρέπει μάλλον να το αποφεύγουμε. Ακριβώς. Και το αποφεύγουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω. Ναι. Παλιά βγάζαμε τους μηνίσκους. Σύμφω. Τι έπαθε, βγάλει το μηνίσκο. Μπράβο. Όπως οι αθλητές. Ναι, να φέρνουμε το μηνίσκο, ναι. Είναι με μεγάλη ευκολία δηλαδή. Ναι, εντάξει, οι αθλητές είναι άλλο. Είναι 25-30 35-30, ναι, και επίσης κάνουν μια καριέρα. Πρέπει, σωστά, να βγάλει το μηνίσκο για να μπορέσει να παίξει τα επόμενα 5 χρόνια. Σωστά, ναι. Δεν μετράει κανείς τι έγινε αυτός μετά από 20 χρόνια. Mm-hmm. Πώς είναι το γόνατό του. Έτσι. Έχει βγάλει το μηνίσκο, έτσι δεν είναι. Δεν το κοιτάμε. Αυτός έχει καταστραφεί όμως. Γιατί φαντάζομαι ένας αθλητής, ο οποίος τώρα πάει και βγάζει το μηνίσκο σαφώς για να προχωρήσει την αθλητική του καριέρα. Ναι, έτσι, στα 50. Στα 50 δεν το παρακολουθεί κανείς. Σωστά. Το βλέπει να κάθεται στις κερκίδες. Εχθές την ώρα που βλέπαμε τον αγώνα, βλέπαμε, ναι, πίσω στις κερκίδες και καθόντουσαν οι αθλητές. Ναι, και στις πολυθρόνες αυτά. Ναι, μπράβο, που έχουν εκεί στο Μουντιάλ. Έλεγε, ναι, στο Μουντιάλ και έλεγε τα ονόματα. Ήταν οι παλιοί μεγάλοι αθλητές. Ήταν 60-70 εβδομηντάριδες και καθόντουσαν σε πολυθρόνες. Γιατί δεν ξέρει κανείς πώς είναι τα γόνατά τους μετά τόσα χρόνια αθλητισμού, όταν έχουν κάνει ζημιές. Οπότε με βάση την εμπειρία σας, κύριε Βλάχο, την πολύ μεγάλη εμπειρία σας, αυτή τη στιγμή, επειδή μας παρακολουθεί όχι απλώς κόσμος, αλλά και κάποιοι που είναι στο αθλητικό κομμάτι, έτσι, καλό είναι αυτά τα χειρουργεία με τους μηνίσκους να τα αποφεύγουν. Όχι, για μένα. Όταν είναι αθλητής, πρέπει να το κάνει, γιατί αυτό πρώτα απ' όλα τους μηνίσκους, τους αθλητές πια προσπαθούμε και τους τραβούμε. Ναι. Επειδή είναι νέα άτομα. Σε έναν 60 δεν μπορεί να το ράβει. Κάντε συραφή εκεί, έτσι. Ακριβώς. Σε έναν 60 δεν το ράβει, γιατί δεν πιάνει πια. Σαφώς. Ναι. Αλλά σε έναν νέο αθλητή και το κόβει λίγο εκεί που έχει πάθει τη ζημιά. Άλλο να λιώσει ο μηνίσκος και να τον βγάλει σε έναν 60. Ναι, ναι. Και άλλο να κοπεί ένα κομματάκι και να το κόψει σε έναν 25. Αυτό δεν θα πάθει τίποτα. Μάλιστα. Το υπόλοιπο του μηνίσκου φτάνει για να λειτουργήσει όλη τη ζωή. Οπότε να το δεν δεν βγάζετε, σώνει και καλά κάνει. Λοιπόν, όλοι οι αθλητές που κάνουν μηνισκεκτομή να γίνουν τα γόνατά τους αρθρητικά. Δεν, ναι, είπα αυτό. Ναι, ναι. Έτσι, ούτε είναι τέτοιο το μήνυμα. Ναι. Όχι, για να ομολογηθώ. Οι αθλητές πρέπει να χειρουργούνται για να μπορούν να παίζουν. Mm. Και οι ειδικοί γιατροί που κάνουν στους αθλητές προσπαθούν να κάνουν τη μικρότερη δυνατή βλάβη στο μηνίσκο. Δηλαδή κόβουν το κομματάκι που κόπηκε. Μάλιστα. Που έσπασε. Ωραία. Όχι σωνικά όλο το μηνίσκο. Mm. Σε ένα 65 όμως δεν υπάρχει κομματάκι που κόπηκε, είναι λιωμένος ο μηνίσκος. Άρα φεύγει όλος ο μηνίσκος. Σωστά. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους χιαστούς που με έχουν ερωτήσει. Η χιαστή είναι άλλο πράγμα. Η χιαστός είναι αυτός. Ναι, αυτός. Εντάξει. Αυτός όταν κοπεί πρέπει να τον αναπλάσεις οπωσδήποτε, mm, γιατί το γόνατο χωρίς τον χιαστό φεύγει. Ναι, εντάξει, είναι κίνηση. Φεύγει. Ναι. Και φεύγοντας καταστρέφεται. Mm. Άρα πρέπει να αναπλαστεί. Οπότε, θεωρείτε εσείς ότι η οστεοαρθρίτιδα, την οστεοαρθρίτιδα δεν πρέπει να την αποφύγει κάποιος έτσι στην πορεία της ζωής του. Την οστεοαρθρίτιδα την αποφεύγει το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.
οστεοαρθρίτιδα παθαίνουν αυτοί που έχουν τι, είπαμε, αλλαγή του άξονα του ποδιού τους. Η αλλαγή του άξονα του ποδιού είναι. Δηλαδή εδώ είναι αυτό. Εδώ αυτό είναι ήρευο ή βλέσο, το είπαμε. Ναι, ωραία. Ναι. Στο γοφό, ο γοφός είναι μία μπάλα. Ναι. Μία μπάλα που είναι μέσα σε μία σφαίρα. Πολύ η οποία καλύτε. Μπαίνει σε μία κοιλότητα. Ναι. Αυτό δεν παθαίνει τίποτα όταν αντιστοιχεί έτσι. Ναι. Εάν όμως αυτή η κοιλότητα είναι αβαθής, μάλιστα, και η σφαίρα είναι η μισή απ' έξω, ναι, τρώγεται. Γιατί ωραία, πατάει μόνο εδώ. Ναι. Οπότε καταστρέφεται παλιό χόνδρος. Αυτό κάνει. Δεν μπορεί να γίνει όμως από τη μεγάλη χρήση που κάνουμε στο γόνατο και όλα αυτά. Όχι. Στην πορεία του χρόνου. Όχι. Όχι. Γιατρέ, εδώ μας αλλάζετε αρκετά δεδομένα. Ομολογώ. Γιατί... Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, ναι, μέχρι τα 100 του έχει αρθρώσεις οι οποίες λειτουργούν κανονικά. Ο χόνδρος δεν είναι στριπνός όπως ήταν. Ναι. Γι' αυτό και έχει μια δυσκολία στην κίνηση κάτι. Αλλά ούτως ή άλλως δεν έχει αρθρίτιδα. Όχι σώνει και καλά αρθρίτιδα. Αρθρίτιδα κάνει μόνο ένα πράγμα. Αυτό, δηλαδή η κακή φόρτιση. Είτε αυτό, είτε αυτό. Και τα κατάγματα, είπαμε. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, κατανοητός πλήρως. Οπότε. Οπότε πάμε... έχει λοιπόν αρθρίτιδα. Ναι, έχει αρχίσει να έχει αρθρίτιδα. Μπράβο. Γιατί το πόδι είναι έτσι. Πήγε το πόδι λίγο. Ναι, έτσι αρχίζει και έχει λίγο αρθρίτιδα. Πολύ και καλύτε. Τι κάνουμε. Για πάμε τώρα εδώ. Η απάντηση είναι κάνουμε αλλαγή της άρθρωσης. Ναι. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αρθροπλαστική. Αρθροπλαστική. Ναι. Η αρθροπλαστική όμως, παρόλο που έχουν γίνει καινούργια πράγματα, δηλαδή είναι ανέμακτη σχετικά, η αναισθησία είναι διαφορετική πια, ναι, εντούτοις η αρθρίτιδα εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο χειρουργείο. Για έναν μεγάλο άνθρωπο είναι ένα μεγάλο χειρουργείο. Ανεξαρτήτως αν γίνει με ρομπότι, χωρίς ρομπότι, οτιδήποτε, ναι, με μικρή τομή, με εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο χειρουργείο που θέλει πολύ χρόνο να πάρει μπροστά μετά. Ναι. Ένα. Δύο. Στους νεότερους, 55-άριδες, ξέρουμε ότι έχει χρόνο διάρκεια ζωής αυτό το εμφύτευμα που βάλουμε. Ναι. Αυτά εδώ. Αυτό για το γοφό, έτσι. Αυτά, ναι, έχουν 15 χρόνια. Άρα ένας 55 πρέπει στα 70, ναι, να ξαναχειρουργηθεί. Δεν έχουν, συγγνώμη, αυτά τα. Και οι δεύτεροι. Αυτές οι προθέσεις δεν πάνε 25 χρόνια που λένε τώρα. Όταν το δει στην πραγματικότητα του, λέει 15 με 20 χρόνια. Ναι. 25 είναι. Εντάξει. Μπορεί να πάει και 30. Προχτές μου ήρθε μια άρρωση που είχα κάνει πρόβλημα. Αλλά είναι η εξαίρεση. Ναι, η εξαίρεση. Στα 15-20 χρόνια αρχίζουν και έχουν προβλήματα. Η δεύτερη εγχείρηση, όσο αυτή είναι απλή. Είναι, ναι, καθημερινή. Η δεύτερη εγχείρηση, η revision που λέμε εμείς, είναι μεγάλο χειρουργείο πια. Mm. Πραγματικά μεγάλο χειρουργείο και δεν ξέρεις πόσο πια θα διαρκέσει η ζωή του. Αυτή η αναθεώρηση που λέμε. Η αναθεώρηση. Μπράβο, αυτή, ναι. Η revision. Αυτή. Μπράβο. Μπράβο. Και ειδικά στο γόνατο. Το γόνατο, φαντάσου ότι φεύγει το γόνατο και μπαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα. Αυτά εδώ. Για πείτε μας εδώ πέρα, γιατί εδώ ακούμε σήμερα άλλα πράγματα, εδώ, άλλα δεδομένα. Μπαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα. Ναι. Αυτά τα πράγματα τώρα, φαντάσου, όταν μπουν, ναι, τι πράγμα φεύγει από το γόνατο. Το γόνατο διαλύεται. Ναι. Για δείχτε μας εδώ πέρα. Του λείπει κόκαλο πια. Του λείπει κόκαλο, ναι. Α, του λείπει κόκαλο. Εδώ είναι μια μονοδιαμερισματική. Του λείπει κόκαλο. Φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί. Ναι. Του λείπει κόκαλο. Δηλαδή, αν πας να κάνεις αναθεώρηση που είπατε. Είσαι στον αέρα πλέον εκεί. Πρέπει να βάλεις πράγματα τα οποία θα πρέπει να στηριχτούν κάπου πια. Δεν έχει κόκαλο για να στηριχτεί. Άρα οι αναθεωρήσεις δεν πάνε καλά σε μεγάλο ποσοστό γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν έχεις κόκαλο, ειδικά στο γόνατο. Για το γόνατο είναι κάτω από το δέρμα, ε. Καθίστε κύριε Βλάχο, γιατί αυτό που λέτε είναι εξίσου σοβαρό. Στην αναθεώρηση δεν υπάρχει κόκαλο. Πώς γίνεται τότε. Γίνεται. Υπάρχουν οι τεχνικές που έχουμε αναπτύξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, έτσι. Άσπρο μαύρο, ναι, γίνονται αναθεωρήσεις με επιτυχία, αλλά γενικά η αναθεώρηση είναι μια πολύ βαριά εγχείρηση. Ας πούμε μια αρθροπλαστική γόνατος. Μια αρθροπλαστική γόνατος. Ναι. Αυτή. Μπράβο. Με ρομπότ ή, ναι, χωρίς ρομπότ. Ναι. Κάνει 2 ώρες. Ωραία. 2,5. Ναι. Από 1,5 μέχρι 2,5 ώρες. Αν βάλεις ρομπότ, είναι λίγο παραπάνω μέχρι να στηθεί το ρομπότ να κάνει δουλειά. Ναι. Αλλά μια αναθεώρηση είναι 5 ώρες. 4 ώρες. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Πολύ μεγάλα χειρουργεία. Μια αρθροπλαστική ισχύου είναι 1,5 ώρα. Ναι. Δέρμα-δέρμα. Ωραία. Μια αναθεώρηση 5 ώρες. Διπλά-τριπλά. Διπλά-τριπλά, δηλαδή είναι άλλο πράγμα.
Άρα πρέπει να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα την πρώτη, ναι. όταν πρόκειται για εγχείρηση αρθροπλαστικής, όσο με μπορούμε ακρίβεια, ώστε τέλεια, μετά, ναι, μπράβο. ώστε να μην χρειαστεί να κάνει αναθεώρηση. Σωστό. Γιατί η αναθεώρηση είναι μεγάλο μπλέξιμο. Πάμε λοιπόν. Και θεωρείτε ότι πρέπει την αρθροπλαστική γενικά, για να μην φτάσει, ας πούμε, και ξέρω, αν φτάσει στην αναθεώρηση, εντάξει, θα έχει πάει και υψηλά ηλικιακά, να την κάνει ακόμα μετά τα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, άμα είναι 85 και χαλάσει, τι κάνουμε μετά. Δηλαδή, του κάνουμε αναθεώρηση στα 85. Δεν πιάνει τίποτα. Όχι, δεν πιάνει. Είναι πολύ μεγάλο χειρουργείο να μπει με 5 ώρες χειρουργείο. Ένας άνθρωπος 85 χρονών, ναι, εντάξει, πέρα 5 ώρες χειρουργείο, ξέρετε τι αίμα χάνει. Την ώρα που χειρουργούμε, χάνεται αίμα. Γι' αυτό ένα πολύ ωραίο χειρουργείο δεν είναι καλό χειρουργείο. Χάνει αίμα. Όσο μένει ανοιχτό το τραύματα, στάζει. Ούζει. Μα τώρα λένε με τις σύγχρονες μεθόδους δεν. Κάνουμε ειδικά φάρμακα για να μην. Δεν υπάρχουν σύγχρονα. Κάνουμε ειδικά φάρμακα για να μην αιμορραγεί πολύ. Εμορραγία θα υπάρξει. Αλλά εμορραγία. Πάντα υπάρχει. Αφού έχει κόψει δέρμα, αφού έχει κόψει κρύα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε. Ναι, φυσικό. Εμορραγία στα μεγάλα χειρουργεία, τα πολύ ώρα, το κυριότερο πρόβλημα είναι η απώλεια αίματος. Ανεξαρτήτως τι κάνουμε για να το προστατεύσουμε να μην χάσει πολύ αίμα. Η απώλεια αίματος. Ανεξαρτήτως μεθόδου και αυτά που λένε έτσι, δεν το ρομπότ, το μη ρομπότ. Το ρομπότ δεν έχει. Το ρομπότ σου λέει μόνο κόψε εκεί. Μην την κόψεις, ακρίβεια μόνο σου κάνει. Για ακρίβεια. Τόσες μοίρες λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω. Οι τομές αυτά που λένε. Οι τομές, η μικρή τομή, η μεγάλη τομή. Όσο αυτό. Πιο μικρή τομή, ναι. τόσο μικρότερη η αιμορραγία που θα υπάρξει. Όσο αλλά και μικρή. Πάλι θα υπάρξει, λέτε. Πάντα υπάρχει. Μάλιστα. Είστε απολύτως σαφείς. Γι' αυτό και η πρώτη εγχείρηση είναι απλή. Είπαμε μια μισή ώρα. Ναι, ναι. Δεν έχει αιμορραγία, γιατί είναι μια μισή ώρα. Ναι. Αλλά η αναθεώρηση που είναι 5 ώρες. Αυτό λέω. Και φαντάζομαι, έτσι είναι, είναι και σε μια ηλικία μετά από 15-20 χρόνια από την Μπράβο, ώρα που θα κάνεις, έτσι. Άλλο να κάνεις μια εγχείρηση στα 70 σου ναι. με μια αρθροπλαστική. Και άλλο 85-90. Αναθεώρηση στα 85. Αναθεώρηση στα 85. 5 ώρες χειρουργείο, 4 ώρες χειρουργείο. Είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, και τι κάνουμε λοιπόν για να προλάβουμε για να μην κάνουμε αρθροπλαστική καν. Ναι. Κάνουμε βλαστοκύτταρα. Πείτε μας τι είναι, για να μπει ο κόσμος στο πνεύμα. Έτσι. Πρώτα απ' όλα, από πού είναι τα. Πώς μου ξεκίνησαν εμένα τα βλαστοκύτταρα. Ναι, για, μπράβο, για πείτε μας εσείς. Είχα πάει στην Ύδρα και ανέβαινα επάνω τις ανηφόρες και μπροστά μου ήταν μια ξένη, ηλικιωμένη, ναι. με πόδια έτσι, στραβά, θεόστραβα, ναι. η οποία πήγαινε πάνω σαν κατσίκι. Μου έκανε εντύπωση, επειδή ξέρω εγώ, δηλαδή η δουλειά μου είναι. Ναι. Λέτε, είναι δυνατόν να πηγαίνει έτσι. Ναι. Καθίσαμε λοιπόν να πιούμε καφέ. Λέω, συγγνώμη, δεν πονάτε στα γόνατα. Ναι. Λέει, βεβαίως πονούσα πάρα πολύ, αλλά ο γιατρός μου μου έκανε stem cells και δεν πονάω. Δεν μιλάω αυτό πριν από 15 χρόνια. Ναι. Stem cells. Μπράβο, να δείτε τι γίνεται. Βλαστοκύτταρα. Τι είναι τα βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα πρώτα απ' όλα είναι τα κύτταρα που μαζεύουμε από τον ομφάλιο λόρο των μωρών ναι. και τα βάζουμε στην κατάψυξη ώστε αν χρειαστεί το παιδάκι κάποια στιγμή τύπα ξύλο από λευχαιμία να έχει κύτταρα δικά του να του κάνει. Μπράβο. Τι είναι αυτά τα κύτταρα, τα. Έχουμε και μια φωτογραφία τώρα. Να τη δείξουμε, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι μεσενχηματικά κύτταρα, τα λένε. Είναι δηλαδή κύτταρα ανάμεσα σε κύτταρα τα οποία δεν έχουν ταυτότητα. Δεν ξέρουν τι είναι. Δεν είναι κύτταρο, της καρδιάς, ναι. δεν είναι κύτταρο του ύπατος, δεν είναι κύτταρο του εγκεφάλου, δεν είναι κύτταρο του μυός. Ναι. Είναι κύτταρα χωρίς ταυτότητα. Ναι. Αυτά τα κύτταρα, αν τα πάρεις και τα βάλεις μέσα σε ένα χώρο, σε μια άρθρωση. Ναι. Κοιτάνε γύρω-γύρω, τι έχει εδώ, χόνδρος. Α, θα γίνω κι εγώ χόνδρος. Ναι. Τι είναι εδώ, κόκαλο. Α, θα γίνω κι εγώ κόκαλο. Τι είναι αυτό, καρδιά. Α, θα γίνω κι εγώ καρδιακός μυς. Όπου τα βάλεις, παίρνω το χαρακτήρα των κυττάρων πίσω, που είναι γύρω τους. Τόσο απλά. Τόσο απλά το λέω. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό και δεν είναι απόλυτο ότι όλα αυτά τα κύτταρα που βάζεις, γιατί αυτά τα κύτταρα που βάζουμε, όπως θα σας πω σε λίγο, είναι ναι. εκατομμύρια. Είναι 25, 50, 75 εκατομμύρια κύτταρα. Ναι. Δεν γίνονται όλα, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά γίνονται. Τον αντίστοιχο ιστό. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά που κάνουν τα βλαστοκύτταρα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν, άρχισα να το ψάχνω. Ναι. Από πού παίρνουν τα βλαστοκύτταρα όμως, από τον οφάλιο λόγο, αυτό είναι για τα παιδιά. Για τα παιδάκια, μπράβο. Ανεκαλύφθη, αυτό ανεκάλυψαν οι Ισπανοί και οι Ιάπωνες πριν από 20 χρόνια, ότι αν πάρω λίπος από την κοιλιά ή τους γοφούς, ναι.
τα κύτταρα που είναι ανάμεσα στο λίπος είναι περίπου ίδια κύτταρα με αυτά που είναι στο ομφάλιο λόρο. Δηλαδή είναι μεσενχηματικά κύτταρα, δηλαδή βλαστοκύτταρα. Οπότε απομονώνεις το λίπος, παίρνεις, κάνεις λοιπόν αρρώφηση. Ναι. Απομονώνεις το λίπος και σου μένουν τα μεσενχηματικά βλαστοκύτταρα. Ναι. Τα οποία, ξέρω εγώ, θα πούμε πώς. Τα επεξεργάζεστε εκεί. Τι... Πώς θα ωραία, θα τα πούμε αυτό. Ωραία. Πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν να κάνουμε βλαστοκύτταρα. Ναι. Όμως κάθε πράγμα έχει και την ένδειξή του. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος με ένα γόνατο το οποίο δεν κλείνει πια καθόλου. Ναι. Δεν έχει καμία κίνηση. Είναι αγγυλωμένο εκεί. Ναι. Αυτόν τώρα του να του κάνει βλαστοκύτταρα είναι πεταμένα κύτταρα. Ναι. Γιατί δεν έχει πια κύτταρα μέσα, ζωντανά, ώστε τα κύτταρα που του βάζεις, χωρίς ταυτότητα, να δούνε ζωντανά κύτταρα. Σωστά, σωστά. Άρα υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Πώς ξεκινάμε δηλαδή έναν άρρωστο που έρχεται με μια αρχόμενη αρθρίτιδα ή μια προχωρημένη αρθρίτιδα στο γόνατο ή στο γοφό ή στον ώμο ή στην ποδοκνημική ή στον αστράγαλο. Δηλαδή παντού μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Τον εξετάζουμε πρώτα απ' όλα. Να δούμε την κινητικότητα. Κανονικά το γόνατο πρέπει να κάνει κάμψη 130 και έκταση πλήρη. Ωραία. Ο γοφός πρέπει να γυρίζει. Ναι, ναι. Πώς ελέγχουμε ότι γυρίζει ο γοφός και το ξέρει ο άρρωστος, μπορεί να βάλει την κάλτσα του. Άμα μπορεί να βάλει την κάλτσα του χωρίς να πονάει, χωρίς δυσκολία και δεν πρέπει να κάνει κόλπα για να βάλει την κάλτσα του, έχει κίνηση ο γοφός του. Ωραία. Περπατάει και πονάει μένα, αλλά ο γοφός έχει κίνηση. Ωραία. Τον ελέγχουμε λοιπόν και έχουμε ένα. Κίνηση. Ναι. Δύο, πόνος. Ωραία. Τρία, η ακτινογραφία. Ναι. Βλέπεις η ακτινογραφία ότι έχει χώρο μεταξύ της άρθρωσης. Έχει χώρο από το χόνδρο μέσα στην ακτινογραφία. Άρα δεν έχει φαγωθεί πολύ. Έχει κύτταρα. Ωραία. Έχει κολλήσει εντελώς μέσα. Ναι, ναι. Δεν έχει κύτταρα. Ναι. Το γόνατο. Έχει κολλήσει από τη μία πλευρά εντελώς. Δεν έχει καθόλου κύτταρα. Έχει από την άλλη. Έχει όμως από την άλλη. Ναι. Άρα έχει περιθώρια. Ναι. Να πάρει από εδώ να τα πάει εκεί. Άρα έχεις εξέταση, ακτινογραφία και μετά μαγνητική. Η μαγνητική σου δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η βλάβη μέσα στο κόκαλο. Ναι. Έχει περάσει από το χόνδρο και έχει φτάσει μέχρι εδώ πάνω. Ωραία. Αυτό δεν μπορείς να το δεις διαφορετικά παρά μόνο με τη μαγνητική. Μάλιστα. Αποφασίζεις λοιπόν, λες εσύ, είσαι υποψήφιος να κάνεις μια προσπάθεια για βλαστοκύτταρα. Ναι. Όμως για να σε βάλουμε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο, θα σου κάνουμε ένα πείραμα, ας το πούμε πριν, ναι, με το οποίο θα σου περάσει ο πόνος. Εάν σου περάσει ο πόνος και φτιάξει η κινητικότητα του γόνατος, του γοφού ή της ποδοκνημικής κτλ. Ή του ώμου, σημαίνει ότι είσαι υποψήφιος για βλαστοκύτταρα. Ναι. Αυτό το πείραμα, ας το πούμε έτσι, ναι, λέγεται PRP. Α, αυτό που παίρνετε αίμα και το φυγοκεντρείτε, έτσι. Μπράβο. Για να το πούμε στον κόσμο, όμως, γιατί εντάξει, εγώ μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν σημαίνει το ξέρω. Ναι. Το PRP είναι και αυτό ανακάλυψη τη τελευταία, ας το πούμε, πάλι 15 ετίας. Είναι χρόνια τώρα που το ξέρουμε. Όπως ξέρετε, το κάνουν και οι γυναίκες στο πρόσωπο. Μπράβο, ναι. Ναι. Το κάνει οι δερματολόγοι, ειδικά το έχουν. Αυτό που κάνουν βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Αυτοί παίρνουν ελάχιστο, βάζουν ελάχιστο κτλ. Εμείς παίρνουμε αρκετό αίμα, δηλαδή 20 κυβικά αίμα. Ναι. Το επεξεργάζεται ένα μηχάνημα, ναι, και μας δίνει περίπου τετραπλάσιο αριθμό αιμοπεταλίων από αυτόν που έχουμε στο σώμα μας. Δηλαδή έχουμε 250.000, μας δίνει 700, 800, 1 εκατομμύριο. Τι είναι αυτά τα αιμοπεταλία? Κομμάτια από κύτταρα, δεν είναι κύτταρα. Ναι. Να, μια εικόνα εδώ που έχουμε. Ωραία, μπορούμε να δούμε. Είναι, αυτά είναι ερυθρά, αυτά είναι λευκά, αυτά είναι αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια είναι θράψματα κυττάρων. Ωραία. Τα οποία όταν υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες, πίζει το ένα μετάλλο και βγάζουν κάτι παράγοντες που λέγονται αυξητικοί. Growth factors, που λένε οι ξένοι. Ωραία. Αυτοί οι growth factors κάνουν τρία πράγματα. Ένα, σταματάνε τον πόνο. Δύο, σταματάνε τη φλεγμονή. Και τρία, βοηθάνε τα κύτταρα να ζωογονηθούν. Ωραία. Εάν λοιπόν του κάνεις ένεση είναι αυτό. Ναι. Παίρνεις το αίμα, το ετοιμάζει και εχίσεις το κάνεις. Εχίσεις με την τέτοια. Ωραία. Μέσω ακτινολογικής τηλεόρασης πάντα. Ώστε να πας εκεί που θέλεις. Εκεί που έχει τη βλάβη. Ναι, ναι. Όχι αντί... Καλά, ναι, στην τύχη σαφώς. Βλέπεις πού πηγαίνεις κατευθύνει. Την κατευθύνεις εκεί που έχει τη βλάβη. Ωραία. Κατευθύνεις, βάζεις τα κύτταρα, τα θράβματα των κυττάρων και περιμένεις. Σε 10 μέρες, τι γίνεται? Σε 20 μέρες γιατρεύομαι καλύτερα. Σε 40 μέρες είμαι καλά. Δεν πονάω, περπατάω, το πόδι μου κουνιέται, τον ελέγχεις εσύ, βλέπεις ότι έχει πολύ καλή κινητικότητα, λες εσύ είσαι υποψήφιος τώρα να κάνεις βλαστοκύτταρα. Οπότε θα το λέγαμε, ενδεχομένως είναι και αδόκιμος όρος, προβλαστοκυταρική θεραπεία. Θεραπεία, έτσι. Την κάνουμε τουλάχιστον στο πρόγραμμα που κάνω εγώ. Ναι, ναι. Το κάνω ώστε να μην είναι όλος ο κόσμος έρχεται και λέει θα κάνω βλαστοκυτέρα και
να τον βάλει στην ουρά, αν δεν κάνει βλαστοκύτταρα, γιατί έχει και ένα κόστος αυτό το πράγμα. Σαφώς. Νοσηλεία, πώς τη λένε, λοιπόν, αρρώφηση, επεξεργασία στο εργαστήριο, έγχυση μέσα στο με ακτινολογική τηλεόραση, δηλαδή είναι πράγματα πια. Τέλεια. Νοσοκομιακά. Τέλεια. Ενώ το άλλο πηγαίνεις... Κατανοητό πλήρως. Θα μου επιτρέψετε μια πολύ μικρή διακοπή. Παρακαλώ. Έτσι, για να έχουμε όλο το χρόνο πλέον, να δούμε από τη στιγμή που το PRP έχει αποδώσει. Έχει αποδώσει. Μπαίνουμε πώς πάμε διαδικασία. Στη συνέχεια τώρα για τα βλαστοκύτταρα. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, καθίστε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, από όσο καταλαβαίνετε, αυτά που ακούγονται ήδη στο πρώτο μέρος της εκπομπής των ιατρικών συναντήσεων έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, θα δούμε τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε από τη στιγμή που το PRP, αυτοί οι αυτόλογοι παράγοντες, πώς το είπατε. Ναι. Λοιπόν, δείξουν. Ενεργοποιείται και. Ενεργοποιούνται. Και αναζωογονεί τα κύτταρα που έχει ο άρρωστος. Και σταματάει ο πόνος. Σταματάει έτσι. Ο πόνος. Λίγο πολύ, έτσι. Ή πρέπει να σταματήσει. Πολύ. Πρέπει να σταματήσει αρκετά. Πολύ. Λοιπόν, προχωράμε πλέον έτσι στα βλαστοκύτταρα. Λοιπόν, πολύ μικρή διακοπή και ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Ιωάννης Βλάχος και διδάκτορ ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και διευθυντής συντονιστής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα. Και πάλι εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Πάμε. Εδώ είμαστε, επανέλθαμε, μέρος δεύτερο ιατρικών συναντήσεων. Να σας υπενθυμίσω ότι το απόψινο βράδυ μου κάνει την τιμή να έχει αποδεχτεί την πρόσκληση και να είναι εδώ στην εκπομπή ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Ιωάννης Βλάχος, ο οποίος είναι διδάκτορ ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής συντονιστής ορθοπαιδικής κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα. Κουβεντιάζουμε για τις, πώς να το πούμε, εναλλακτικές θεραπείες. Η αρθρίτιδα και τα βλαστοκύτταρα. Νομίζω ότι έτσι είναι. Καλυπτόμαστε. Ναι, όχι πραγματικά. Δηλαδή, πώς προλαμβάνουμε και ελέγχουμε την οστεοαρθρίτιδα μέσω των βλαστοκυτάρων. Ωραία. Θα λέγατε ότι είναι ένας εναλλακτικός τρόπος των τελευταίων ετών. Είναι μια συντηρητική θεραπεία. Μια συντηρητική θεραπεία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι χειρουργική θεραπεία, είναι συντηρητική. Ωραία. Θέλω όμως πριν ξεκινήσουμε να μας πείτε πάλι για κόσμο που μπήκε τώρα, τι είναι αυτή η θεραπεία με βλαστοκύτταρα, έτσι να υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα είναι θεραπεία με κύτταρα που υπάρχουν στους ιστούς των λιπόδι ιστών. Ωραία. Αυτά τα ίδια κύτταρα που είναι και στον οφάλιο λόρο, mm-hmm. στους μεγάλους υπάρχει στο λιπόδι ιστό, της κοιλιάς, των γλουτών κτλ. Του γοφό κτλ. Ναι. Αυτός ο ενδιάμεσος ιστός δεν έχει ταυτότητα κυταρική. Ναι. Όπου τον βάλεις αναγνωρίζει τον περιβάλλοντα χώρο και προσομοιάζει. Αν το βάζεις στην καρδιά γίνεται καρδιακός μύηση, αν το βάζεις στο κόκαλο γίνεται κόκαλο, αν το βάζεις στο χόνδρο γίνεται ο χόνδρος. Ναι. Εκεί στηρίζεται η προσφορά των βλαστοκυτάρων. Mm-hmm. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν το ρώτησα πριν. Κάνει για όλες τις αρθρώσεις, δηλαδή είναι γόνατο. Για όλες τις αρθρώσεις. Ακόμη και για όμο, έτσι. Για όλες τις αρθρώσεις. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, και μας είπατε πριν πάμε να γίνει η εφαρμογή, να μπουν βλαστοκύτταρα. Προκειμένου να επιλέξουμε τον υποψήφιο, ωραία. Επειδή είναι πια μια διαδικασία. Θέλει υποαναρρώφηση, είπαμε. Mm. Θέλει επεξεργασία στο εργαστήριο του λίπους. Τέλεια. Θέλει έγχυση μετά μέσω ακτινολογικής τηλεόρασης. Είναι μια διαδικασία αυτή. Πολύ καλά. Προκειμένου να ξέρουμε ποιος είναι υποψήφιος για να κάνει αυτή τη διαδικασία, του κάνουμε πριν PRP. Mm. Και αν σε 40 μέρες, 6 εβδομάδες, ο άρρωστος είναι ελεύθερος από ενοχλήματα και επίσης έχει αλλάξει η κινητικότητα του μέλους, δηλαδή το γόνατο ανοιγοκλίνει καλά χωρίς να πονάει, ο γοφός περπατάει πολύ πιο εύκολα και βάζει την κάλτσα του και το παντελόνι του χωρίς να πονάει, λέμε εσύ είσαι υποψήφιος. Οπότε είναι το πολύ 40 μέρες, έτσι. Εκεί, όχι το πολύ. 40 μέρες. Και έχουμε περιθώριο να του κάνουμε τα βλαστοκύτταρα άλλες 40. Γιατί μετά το τρίμηνο, ναι. το PRP αρχίζει και χάνει πια αυτό που έχει δώσει. Mm. Δηλαδή, είμαι ελεύθερος ενοχλημάτων με το PRP. Οπότε είναι συνδυαστικό πλέον, έτσι, με το PRP. Δηλαδή, ξεκινάς το PRP, βλέπεις και πάνω εκεί μετά μπαίνει. Πάνω εκεί. Εάν δεν κάνεις βλαστοκύτταρα, μετά από τρεις μήνες το PRP αρχίζει και χάνει τη δύναμή του. Βέβαια, έχουμε δει PRP να κρατάει 6 μήνες. Ναι. Αλλά πάνω από 6 μήνες. Πάλι είναι λίγο ο χρονικό. Πάντως δεν κρατάει πάνω από 6 μήνες. Μάλιστα. Δηλαδή, αν είναι ένα άτομο μεγάλης ηλικίας και δεν μπορεί να κάνει. Ή έχει ένδειξη να το κάνει βλαστοκύτταρα. Αλλά επειδή είναι πολύ μεγάλο, δεν θέλει να κάνει βλαστοκύτταρα. Μάλιστα. Τη διαδικασία. Οπότε φαντάζομαι, κύριε Μπορεί να του κάνει πάλι PRP, αλλά όχι πάνω από μια φορά. Δηλαδή, το PRP δεν γίνεται. Γιατί ακούγεται και αυτό. Ναι.
πήγε και μου έκανε 5 φορές PRP. Ναι. Τι γίνεται αυτά. PRP είναι μία φορά. Πρέπει να είναι σωστό απλώς. Να γίνει με σωστό τρόπο. Ναι. Να γίνει με σωστό τρόπο. Να έχει περιεκτικότητα πολλών αιμοπεταλίων. Mm-hmm. Μία φορά. Ναι. Αυτό ή πρόκειται να σου δώσει ή πρόκειται να μην σου δώσει. Εάν σου δώσει, σημαίνει ότι αυτός έχει ζωντανά κύτταρα. Mm-hmm. Και με το PRP αναζωογονήθηκαν και πάει καλά. Να σας πω κάτι. Αν με το PRP που θα κάνει μειωθεί ο πόνος, όχι εντελώς να μειωθεί, εκεί είναι ένας ασθενής που μπορεί να δεχτεί τα βλαστοκύτταρα. Βέβαια, γιατί αν είναι 55 χρονών. Παίζει ρόλο η ηλικία, έτσι. Βέβαια, αν είναι 55 χρονών και λατωθεί σημαντικά ο πόνος και η κινητικότητα βελτιωθεί, του κάνει ο άνθρωπος να πάει 60 για να πάει να κάνει αρθροπλαστική, να πάει 65 ή να πάει 70. Να κερδίσει χρόνο πλέον, να κάνει μία και να τελειώνει εκεί πέρα. Ναι, κάνει τα βλαστοκύτταρα και κερδίζει χρόνια. Κερδίζει χρόνια. Ωραία. Okay. Είπατε λοιπόν ότι το PRP μπορεί να γίνει μία φορά, άντε δύο το πολύ, έτσι. Και... Το ίδιο διάστημα, όχι, μία. Μία φορά. Μία φορά. Με τη μία φορά βλέπετε πλέον τι γίνεται. Μπράβο, είναι ή δεν είναι. Μάλιστα, τέλειο. Λοιπόν, ωραία. Και φαντάζομαι αυτό γίνεται και για άλλο λόγο, έτσι είναι σαφώς, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι σαφώς πιο οικονομικό από τα βλαστοκύτταρα. Έτσι, για να μπορεί ο άνθρωπος να δει και να δείτε κι εσείς πολύ περισσότερο ότι πλέον αξίζει τον κόπο να δώσει κάποια χρήματα λίγο παραπάνω και να μπορέσει να. Ναι, σημειωτέω ότι επειδή αυτό πραγματικά είναι μια εναλλακτική θεραπεία, είναι η συντηρητική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Ναι. Στην Αμερική τα ιδιωτικά ταμεία έχουν αρχίσει και την αναγνωρίζουν. Ναι. Και έχουν και στην Ευρώπη αρχίσει να τα αναγνωρίζουν. Εδώ στην Ελλάδα, εμείς έχουμε κάνει με 5 ταμεία. Ναι. Αφού κάναμε ειδική έκθεση πριν, το ανεγνώρισαν. Μπράβο. Έτσι. Και 2 επίσης από το σύστημα υγείας. Ωραία. Δηλαδή πέρασε από τον ΕΟΠΗ και το δέχτηκε. Μα έτσι πρέπει. Από τη στιγμή που έχετε δει αποτελέσματα, εφαρμόζεται 20 χρόνια, έτσι. Στην Ευρώπη. Δεν εφαρμόζεται, ξέρω εγώ, 2 χρόνια, γιατί να μην το αναγνωρίσουν και να μην το βάλουν στα ταμεία ο κόσμος να μπορέσει. Δεν υπάρχει ICD-10 ακόμα για τα βλαστοκύτταρα. Ναι. Αυτό πρέπει να μπει. Ωραία. Να μπει. Εντάξει, μας ακούνε και από το Υπουργείο, ξέρω ότι παρακολουθούν. Να δούμε να γίνει αυτό, έτσι. Λοιπόν, ωραία. Οπότε λοιπόν, έρχεται, κάνει το PRP ο ασθενής, βλέπει ότι ο πόνος μειώνεται σημαντικά ή και εξ ολοκλήρου. Και ναι, πάμε τώρα. Είναι πολύ καλή κινητικότητα. Του λέμε έτσι. Λοιπόν, είσαι υποψήφιος για βλαστοκύτταρα. Έρχεται λοιπόν ένα πρωινό και με ήπια αναισθησία, δηλαδή αυτό που λένε μέθη, και με τοπική σε μεγάλη ποσότητα, γιατί γίνεται με ειδικό τρόπο η λιπαναρρόφηση, του παίρνουμε πάρα πολύ λίπος. Mm. Όταν λέω πάρα πολύ λίπος, πάλι έχουμε εικόνα, του παίρνουμε γύρω στα 400 με 600 κυβικά λίπους. Κυβικά, όταν λέμε κυβικά εκατοστά, έτσι. Ναι. Που πάνε να πει 6-7 σύριγγες μεγάλες, 60 λίπος. Ναι. Από αυτό το λίπος θα μείνει καθαρό υλικό για να μπορέσει να πάρει τα μεσοχηματικά κύτταρα περίπου 150. Ωραία. Από τα 600. Ναι. Και από αυτά θα πάρουμε εμείς 2 κυβικά μόνο σε μια σύριγγα ειδική, τα οποία όμως έχουν μέσα από 25 μέχρι 75 εκατομμύρια κύτταρα. Είναι τεράστιος αριθμός. Τεράστιος. Δηλαδή, άμα μπουν 75 εκατομμύρια κύτταρα σε ένα γόνατο, το γόνατο αυτό θα ζήσει τα επόμενα 5 χρόνια, ξέρω τι να σου πω. Τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον. Ή σε ένα γοφό. Να κάνω μια παρατήρηση. Κάποιο διάστημα είχαμε αρχίσει και κάναμε το εξής. Παίρναμε ένα κομματάκι λίπος, κάναμε τόσο δά. Ναι. Με μια σύριγγα. Και το έπαιρνε το εργαστήριο και το πολλαπλασίαζε. Επί 40 μέρες, επί 6 εβδομάδες. Ναι. Και από το τόσο μου έδινε 10 εκατομμύρια κύτταρα. Μάλιστα. Αυτό είχε απαγορευτεί στην Αμερική και στην Ευρώπη πια από το FDA. Ναι. Γιατί όταν πολλαπλασιάζονται αυτά τα κύτταρα, μπορεί ένα κύτταρο να ξεφύγει. Να γίνει κακόηθες, ξέρω εγώ. Α. Και έτσι έχει απαγορευτεί. Δεν μπορείς δηλαδή τώρα πλέον να πάρεις να καλλιεργήσει κύτταρα. Δεν καλλιεργούμε κύτταρα πια. Απαγορεύεται. Α, μα υπό αυτή την έννοια μπορούσε δηλαδή να γνωριστεί και καρκινός. Δηλαδή σε κάποιον. Εάν εκ των πραγμάτων, έτσι. Εάν του κάνει πολλαπλασιασμό, δεν μπορεί να το δει ένα-ένα τα κύτταρα. Ναι. Κατάλαβα. Αυτό λοιπόν έχει απαγορευτεί πια. Ναι. Και γι' αυτό επίσης δεν κάνουμε πλαστοκύτταρα σε άνθρωπο που έχει περάσει καρκίνο. Α. Μάλιστα. Okay. Είναι από τις προϋποθέσεις που έχει βάλει και το FDA και η Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορά βιολογικούς παράγοντες. Είναι κάποια άλλα υποκείμενα νοσήματα που ενδεχομένως δεν είναι συμβατά πλέον το να γίνει η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα. Συζητούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη οι κολαγονώσεις.
Κολαγονώση, δηλαδή, είναι ένας τύπος ρευματοειδούς κατάστασης. Ναι. Που χαλάει τις αρθρώσεις. Mm. Αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή, αν επιτρέπεται να κάνουν βλαστοκύτταρα ή όχι. Mm. Αλλά γενικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Βάλουμε στην άκρη τους ανθρώπους που είναι με τον καρκίνο. Αυτό ως εκεί είναι αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι απαγορευτικό. Απαγορευτικό. Ωραία. Γιατί κάθε φορά που κάνουμε βλαστοκύτταρα και εμείς και ο άρρωστος υπογράφουμε ένα πρωτόκολλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρεωτικό αυτό. Mm. Δηλαδή δεν είναι, τα βλαστοκύτταρα είναι καινούρια θεραπεία mm. και έχει προϋποθέσεις. Ένα πρωτόκολλο που αναφέρει τι, ότι δεν είναι καρκινοπαθής ο άλλος, τι ακριβώς. Ναι, ότι δεν έχει περάσει καρκίνο. Δεν έχει περάσει καρκίνο, δηλαδή ναι. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Έτσι, γιατί σου λέει ο άλλος μπορεί να έρθει τώρα προκειμένου να μην πονάω, πάω εγώ να πω. Οπότε υπογράφουν. Έτσι. Και εμείς του λέμε τι ποιότητα βλαστοκυττάρων πήρε, τι ποσότητα πήρε, δηλαδή. Ναι. Υπάρχει πρωτόκολλο. Αυτά δηλαδή υπάρχει αναλυτικά αυτό που θα έχεις, δεν γίνεται. Ναι, ναι, έχεις. Λοιπόν, ξέρει ο άλλος τι ακριβώς έχει μπει μέσα στο γονατό. Ξέρει, βέβαια. Α, μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό να ξέρει τουλάχιστον ότι ο γιατρός. Την ώρα που φεύγει δηλαδή παίρνει ένα χαρτί. Την ανάλυση που λέει, αυτή ναι, που υπάρχει. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Και ναι, μετά ναι. Αφού κάνουμε την έχυση με την ναι. ακτινολογική τηλεόραση, το γοφό, το όπου είναι τέλος πάντων, ναι. πάλι εκεί που είναι υπάρχει βλάβη, γι' αυτό το κάνουμε ναι. ακτινολογική τηλεόραση, ναι. πρέπει να μείνει 5 μέρες στο σπίτι του σε αποφυγή φόρτισης. Δηλαδή θα πηγαίνει τουαλέτα μόνο. Ναι. Ώστε για 5 μέρες, έτσι. Για 5 μέρες, ώστε τα κύτταρα αυτά που βάλαμε να πάνε να προσκοληθούν, να βρουν τους τόπους που θέλουν να κάτσουν, ώστε ναι. να καλύψουμε τις ζημιές. Ωραία. Και να αρχίσουν εκεί να πολλαπλασιάζονται. Ναι. Να μην αρχίσει και περπατάει αυτός και μας θα πατάει εκεί που έχει τη βλάβη. Οπότε πρέπει να μείνει σε ένα κρεβάτι κάποιος, ακίνητος εκεί. Όχι, για 5 μέρες. Πηγαίνει τουαλέτα, αλλά δεν πηγαίνει βόλτες. Ναι. Δεν πηγαίνει να ψωνίσει. Καλά, φαντάζομαι γιατρέ. Τώρα ο κόσμος μας ακούει και το λέτε. Δεν θα σηκώνεται καν από το κρεβάτι. Δηλαδή με μια θα υποβασταζόμενος θα πηγαίνει μέχρι την τουαλέτα γιατί σου λέει μην κάνω τίποτα και αλλάξουν τα δεδομένα. Που... Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Υπερβολικό. Φεύγουν, ας πούμε, ένα ταξί. Ναι. Περπατάει για να φύγει. Εντάξει, ναι. Μετά από την παρέμβαση. Δεν είναι τόσο τραγικό, όχι. Απλώς να αποφύγει να το ταλαιπωρήσει. Την ένταση, ας πούμε. Να το ταλαιπωρήσει. Να το ταλαιπωρήσει. Ναι. Το πόδι. Και το παρακολουθούμε. Πώς είσαι μετά από 3 εβδομάδες, αρχίζει μετά την 3η εβδομάδα τα κύτταρα πλέον να δείχνουν. Ναι. Είμαι πολύ καλύτερα, στον 1,5 μήνα πάρα πολύ καλά, στο τρίμηνο είναι εντελώς καλά, στο εξάμηνο εντελώς καλά, στο χρόνο του κάνουμε ακτινογραφίες και μαγνητική τομογραφία και βλέπουμε τις βλάβες που έχουν αρχίσει και διορθώνονται. Ναι. Και μετά κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια τον βλέπετε μετά. Τον βλέπω. Αυτά συνήθως. Μέχρι πόσο μπορεί να βγάλει ο άλλος, 5 χρόνια, με την εμπειρία σας. Μια πενταετία. Μπορεί και δηλαδή προχτές χειρουργήθηκε μια κοπέλα η οποία πέρασε 8 χρόνια χωρίς να είχε ενόχλημα και άρχισε να νιώθει. Ήτανε τότε 58. 58 χρόνων, μάλιστα. 58 χρόνων και έβγαλε 8 χρόνια. Ωραία. Πάνε τα πράγματα καλά. Βγάζει την οκταετία. Την πενταετία εγώ σας λέω. Ναι. Εντάξει. Άμα βγάλω 8 ετία, ακόμη καλύτερα. Εγώ σας βάζω την πενταετία. Μετά τι γίνεται, έρχεται, το ξαναβλέπετε, ξανά βλαστοκύτταρα. Ακούστε, εάν εξακολουθήσει και έχει καλή κινητικότητα η άρθρωση και έχει συντηρηθεί με αυτά τα βλαστοκύτταρα και αρχίζει και αρχίζει και πάλι και τρώγεται, δηλαδή έχει εξαντληθεί η ικανότητα που είχαν αυτά, κανονικά πρέπει να του ξανακάνει βλαστοκύτταρα. Ο ασθενής πώς θα το καταλάβει, από πόνο πάλι, που θα υπάρξει. Ναι, από πόνο. Από πόνο. Από πόνο, ναι. Αυτό, όταν το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι μέχρι πρόσφατα είχαμε στο υγεία ναι. είχε διατήρηση βλαστοκυττάρων για τα μωρά. Ναι. Αλλά τώρα έχει σταματήσει αυτή η μονάδα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την εταιρεία, την Αμερικάνικη που είχε αναλάβει να κάνει τη συντήρηση κτλ. Και, ναι. αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα τα κύτταρα που πήραμε στην πρώτη. Την πρώτη φορά. Την πρώτη λοιπόν αρρώστια ναι. να κρατήσουμε μερικά. Ναι. ώστε να τα πολλαπλασιάσουμε, άσε που δεν επιτρέπεται αυτό, ναι, ναι. ώστε μετά από 10 χρόνια, από 5 χρόνια να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε χωρίς να γίνει ξανά υπονάρρωση. Ναι. Και τώρα τι γίνεται δηλαδή. Θα δούμε. Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Κάνει λοιπόν, περνάει πενταετία, έτσι, και αρχίζει μετά, καταρχήν, για να σας επισκεφθεί, να δείτε τι θα γίνει. Πρέπει να έρθει στην αρχή, στα αρχικά στάδια, όταν ξεκινήσει πάλι να πονάει, όταν γίνεται έντονος ο πόνος. Το μετά. Πάνε καλά, πάει καλά η θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα.
Όλα καλά. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει πολύ νωρίς, να του κάνουμε απλώς PRP και να τα πλαστοκύτταρα που έχει να επαναεργοποιηθούν. Α, με το PRP και μόνο. Με απλό PRP, ναι. Και να δει μεγάλη βελτίωση χωρίς να κάνει. Δηλαδή στο σημείο που θα αρχίσει ένας αμυδρός πόνος, έτσι αμυδρά λίγο να πονάει. Ναι. Στην πενταετία έρχεται και κάνουμε, τον ελέγχουμε και συνήθως κάνουμε PRP. PRP. PRP και βλέπει. Πάει πολύ καιρό. Δεν είναι για τρεις μήνες μόνο και το PRP. Αλόγω του ότι υπάρχουν τα βλαστοκύτταρα ήδη, μπράβο. Μπορεί να τραβήξει και ένα χρόνο, ας πούμε. Μπράβο, ακριβώς. Ωραίο αυτό. Ναι. Μάλιστα. Okay. Αυτό υπάρχει κάποια παρενέργεια την ημέρα που κάνετε αυτό με τα βλαστοκύτταρα. Καμία παρενέργεια. Καμία. Τίποτα. Καμία. Ένας άρρωστος ανάμεσα σε όλους αυτούς που έχουν γίνει, ένας άρρωστος επειδή του βάλαμε πολλά κύτταρα, ένιωσε βάρος στον κοφό του και πόνο για ένα 24ωρο, επειδή μπήκε μέσα πολύ μεγάλος αριθμός από κύτταρα. Ναι. Ήταν η μεγαλύτερη ποσότητα, έλεγα πιο πολύ. Δηλαδή δεν ήταν τα κύτταρα, ήταν τα κύτταρα πολλά, αλλά ήταν και η ποσότητα του υγρού που μπήκε μέσα. Ναι. Επειδή ήταν πολλά τα κύτταρα, είχε πιο πολύ υγρό. Και αυτός ένιωσε βάρος, πόνο. Να το ένιωσε, πέρασε. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε. Οπότε, ωραία, γίνεται βλαστοκύτταρα, παίρνει και την παράταση μετά, έτσι με το PRP. Μετά τι γίνεται? Χειρουργείται. Α, δηλαδή, άμα δεν μπορεί φτάσει... να τη βγάλει καθαρά μέχρι το τέλος της ζωής του, έτσι, με τα βλαστοκύτταρα. Μπορεί να το βγάλει, γιατί. Μπορεί. Άμα είναι αρχικό στάδιο, εμείς λέμε τώρα για ένα στάδιο 3 προς 4 που λέμε εμείς, που είναι προχωρημένη η βλάβη. Για τρίτο, τέταρτο στάδιο. Ναι, που το πράγμα έχει βαδίσει πολύ μακριά. Αν είναι πρώτο, δεύτερο στάδιο, δεν θα ξαναπάθει τίποτα ο άνθρωπος. Εννοώ. Αποφεύγει το χειρουργείο, όπως το λέτε, ναι. Ναι, βέβαια. Αυτές είναι οι διεθνείς θέσεις αυτή τη στιγμή. Είναι ότι εάν πάρεις μία αρθρίτιδα στο πρώτο, δεύτερο στάδιο, σταματάς την εξέλιξή της, καλύπτεις τις βλάβες, τελείωσε. Νομίζω θα ρωτήσει ο άλλος, ας πούμε, γιατί να βάλω βλαστοκύτταρο και όχι αλουρονικό. Γυαλουρονικό. Ναι. Που λένε πολλοί, μου λένε θα κάνω εχείς με γυαλουρονικό, λέει στο τέτοιο και όλα αυτά. Το γυαλουρονικό έχει ελεγχθεί στην Αμερική πριν από 10 χρόνια. Πήρανε 12.000 άτομα. Ναι. Αυτοί μέτρανε, τους κάνανε πριν βάλουν γυαλουρονικό, αρθροσκόπηση. Στο γόνατο. Για το γόνατο μιλάμε. Ναι, για το γόνατο. Αρθροσκόπηση. Τις βλάβες που έχει, κλακ και μία γυαλουρονικό. Μετά από 5 μέρες, αρθροσκόπηση. Αρθροσκόπηση, να πούμε, είναι χείρι στον κόσμο, έτσι, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν και με ρωτάνε, έτσι, τι είναι η αρθροσκόπηση. Ανοίγουμε δύο τρυπούλες και μπαίνει μέσα ένα πράγμα το οποίο βλέπει. Πολύ. Και κινηματογραφεί. Ναι. Αρθροσκόπηση. Ναι. Μετά από 5 μέρες υπήρχε ακόμα υαλουρονικό, δηλαδή πήραν και δείγμα, το βλέπανε που κυκλοφορούσε το υγρό. Ναι. Μετά από 12 μέρες δεν υπήρχε τίποτα. Μετά από 12 μέρες. 12 μέρες δεν υπήρχε τίποτα. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν καινούργια γυαλουρονικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλη, πυκνότητα. Πυκνότητα και τα οποία πρέπει να κρατάνε περισσότερο από 12 μέρες πλέον. Mm. Αλλά το σύνηθες γυαλουρονικό δεν κρατάει πάνω από 12 μέρες. Να σας πω κάτι. Ωραία. Μπαίνουν τα βλαστοκύτταρα. Πότε κάνουμε γυαλουρονικό? Για πείτε μας. Πότε? Όταν όλος έχει καρκίνο. Α, σε αυτή την περίπτωση που αποφεύγεται δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει με τα βλαστοκύτταρα, έτσι. Κάνουμε γυαλουρονικό. Να ρωτήσω κάτι και θα επανέλθω πάλι σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι μέσα στο πρόβλημα. Άνθρωποι καρκινοπαθείς, έτσι. Γιατί μας παρακολουθούν αρκετά μεγάλος αριθμός αυτής της κατηγορίας ανθρώπων. Τι γίνεται εκεί, μόνο γυαλουρονικό, τι μπορεί να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ή μόνο πας για αρθροπλαστική πλέον και σε όλα τα στάδια? Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο στάδιο, γιατί πρώτο, δεύτερο είναι τα πράγματα πιο ήπια λίγο, έτσι. Εγώ θα έλεγα πρώτο, δεύτερο στάδιο να κάνει γυαλουρονικό. Ναι. Από το δεύτερο και μετά, τρίτο, τέταρτο να κάνει χειρουργείο. Να μην έχει και τον πόνο στην άρθρωση μαζί με ό,τι πρόβλημα έχει με την πάθησή του. Mm. Είναι κρίμα να ταλαιπωρείται. Μάλιστα. Ωραία. Δεν μπορώ να περπατήσω επειδή έχω νέκρο της κεφαλής του μοιραίου. Ναι. Τι νόημα έχει δηλαδή. Θεωρείτε ότι στο μέλλον, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, που είναι σε αυτό το πρόβλημα, τα βλαστοκύτταρα θα έρθουν να βοηθήσουν? Δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν το ξέρετε. Ωραία. Πάμε να επανέλθουμε λίγο σε ασθενείς που έχετε βάλει τα βλαστοκύτταρα. Εδώ
ο άλλος μπορεί να γυρίσει στη δουλειά του κανονικά. Δηλαδή... Κανονικά. Όχι στη δουλειά του, στα σπορ του. Ποια δουλειά, στα σπορ του. Κανονικά. Κανονικά. Είναι η άρθρωση. Λέμε, αν πηγαίνω να τρέχω εγώ κανονικά, ακριβώς, να παίξω ποδόσφαιρο, να κάνω ό,τι... Ακριβώς. Επανέρχεται σε αυτό που έκανα. Η προσπάθεια του γιατρού είναι να ζει ο άνθρωπος κανονικά. Και όταν λέμε να χειρουργηθείς, να κάνεις μια αρθροπλαστική, την κάνουμε για να ζεις κανονικά. Να μπορείς να κάνεις αυτό που έκανες πριν. Ναι, εντάξει, την αρθροπλαστική βέβαια, επειδή μιλάμε τώρα, θα την κάνει ο άλλος, απάνω, την κάνει, θα βγάλει 15 χρόνια. Εδώ με τα βλαστοκύτταρα, σαφώς θα σκέφτεται τώρα, υποθέτω, έτσι, κάποιος τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια που μας βλέπει, ότι εντάξει, επειδή θα είναι πιο βραχή το διάστημα τα 5 χρόνια. Σπρώχνω το χειρουργείο το πιθανό για μια πενταετία ή αν είμαι μια αλφα ηλικία θα είναι για πάντα. Γιατί ένα λεπτό, ένα σε 55 το σπρώχνει για 10 χρόνια, να πάει 65. Ναι. Ένα σε 75 στα 80 περπατάει και τρέχει όπως έτρεχε στα 75. Όχι βέβαια. Άρα η φθορά που έχει από εκεί πέρα η άρθρωση είναι πολύ μικρότερη. Άρα του φτάνει αυτό που έκανα. Ναι. Είναι κατανόητο αυτό που λέω. Οπότε θεωρείτε εσείς ότι... Για τους μεγάλους τα βλαστοκύτταρα είναι λύση. Τελειώνει. Για τις μεγάλες ηλικίες, ναι. Τελειώνει. Αν έχει ένδειξη, αν δηλαδή ανοίξει στον πληθυσμό που μπορεί να το κάνει, είπαμε κάνει το PRP και του πηγαίνει. Ναι. Μετά κάνει βλαστοκύτταρα, τελείωσε. Εάν ανοίξει τον πληθυσμό των νέων, θα έχει απλώς μια περιθώριο να μην χειρουργηθεί νωρίς. Όσοι η εγχείρηση που θα κάνει είναι τελική. Μία και έξω. Ναι, εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε και φαντάζομαι που αναφέρατε και στο πρώτο μέρος, ότι με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα κάποια στιγμή να γλιτώσει και αυτή την αναθεώρηση, να κάνει την αρθροπλαστική και να μην φτάσει στην αναθεώρηση που ο χόνδρος πλέον το κόκαλο θα είναι διαλυμένο. Πλέον θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση να γίνει μια αρθροπλαστική, να χειρουργηθεί. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, επειδή πάμε στο κλείσιμο αυτή τη στιγμή, εντάξει, θέλω να μας περιγράψετε για τελευταία φορά... Επιγραμματικά. Επιγραμματικά. Η αρθρίτιδα οφείλεται σε αλλαγή του άξονα του ποδιού, είτε ο γοφός, είτε η ποδοκνημική, είτε το γόνατο. Εκείνο που πάει πιο πολύ από όλα είναι το γόνατο. Ναι. Δηλαδή το γόνατο γίνεται ή έτσι ή έτσι, ναι. Ή ρεβό ή βλεσό. Ναι. Και τρώγεται ή μέσα ή έξω. Ναι. Εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη ένδειξη να κάνεις όσο γίνεται νωρίτερα τα βλαστοκύτταρα, ώστε να αποκατασταθούν εκείνες οι βλάβες που κάνει ο χόνδρος επειδή πιέζεται πολύ. Mm. Τη μηχανική διόρθωση τη διορθώνουμε με πέρματα στο παπούτσι. Α, ναι, που μπαίνουν, ναι. Αυτά τα ανατομικά, όλα αυτά. Δεν είναι ανατομικά, είναι άλλη ιστορία αυτή. Α, εντάξει. Ναι. Είναι πέλματα τα οποία βάζουμε στο παπούτσι και διορθώνουμε, δηλαδή του σηκώνουμε λιγάκι το απ' έξω και δεν πατάει πια το μέσα. Ναι. Ωραία. Okay. Άρα, διόρθωση του μηχανικού άξονα και πλαστοκύτταρα. Σταματά την εξέλιξη για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε νέες ηλικίες αυτό σημαίνει ότι μεταφέρω την εγχείρηση πολύ αργότερα. Mm. Σε μεγαλύτερες ηλικίες σημαίνει ότι τελείωσα. Mm. Γιατί επειδή μεγαλώνω πια δεν κάνω πια αυτά που έκανα και συνεπώς η φθορά πια που γίνεται στην άρθρωση είναι πολύ μικρότερη, άρα φτάνουν τα βλαστοκύτταρα. Mm. Να σας πω κάτι. Αναφέρατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι τα βλαστοκύτταρα είναι το μέλλον. Σωστά. Λοιπόν. Αυτό φαίνεται. Αν πάτε στα συνέδρια, ναι. Παλιά δεν μιλάγαμε για βλαστοκύτταρα καθόλου. Στο τελευταίο συνέδριο της ορθοπαιδικής λόγω τώρα, ναι. Όχι για τις άλλες ειδικότητες. Ναι. Ήταν μία μέρα ολόκληρη μόνο για βλαστοκύτταρα. Από όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι διεθνές συνέδριο. Έτσι, το Πανελλήνιο Ορθοπαιδικό Συνέδριο είναι διεθνές. Mm. Είχαν έρθει από τον Καναδά, από την Ιαπωνία, το έχουν πρωτοστατήσει, από την Αμερική βέβαια, από τη Σουηδία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από την Ισπανία που είχαν πρωτοστατήσει. Ναι. Άνθρωποι που μιλάνε για τα αποτελέσματά τους πια, για τη χρήση των βλαστοκυτάρων στην ανακοπή και στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας. Βέβαια είναι το μέλλον. Εσείς πιστεύετε με την εμπειρία σας, επικαλούμε την πολύ μεγάλη εμπειρία και, που, και την εφαρμογή που έχετε, πόσο καιρό εφαρμόζετε εσείς τα βλαστοκύτταρα πλέον? 8. 8 χρόνια. Πολύ ωραία. Αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, θεωρείτε ότι στο μέλλον μπορούν οι άνθρωποι να γλιτώνουν και την αρθροπλαστική?
όπως πάει το πράγμα, όπως βλέπετε και βαδίζει αυτή τη στιγμή. Υποθέτω ποια αρθροπλαστική του γόνατος. Του γόνατος μάλλον. Του ισχύου, επειδή είναι δύσκολη η αρθροσκόπηση και πώς να βάλεις τα κύτταρα εκεί που θέλεις, δεν το ξέρω, αλλά του γόνατος πιθανό. Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Βλάχο. Αναφέρατε το τρίτο και το τέταρτο στάδιο, τα δύσκολα στάδια που εφαρμόζεται τα βλαστοκύτταρα. Στο πρώτο και στο δεύτερο στάδιο, εκεί κάποιος, αν βάλετε βλαστοκύτταρα, μπορεί τα αποτελέσματα να είναι ενδεχομένως πολύ πολύ καλύτερα. Δηλαδή να γλιτώσει και την αρθροπλαστική. Αυτό λέμε τόση ώρα. Ναι, είπαμε για το τρίτο, τέταρτο στάδιο που είναι το δύσκολο. Που εφαρμόζεται εκεί στο δύσκολο. Όχι. Στο πρώτο, δεύτερο στο δηλαδή μπορώ να την αποφύγω. Στο πρώτο, δεύτερο στάδιο αποκαθιστά τις βλάβες στα βλαστοκύτταρα. Ναι. Αποκαθιστά. Που σημαίνει το γόνατο πλέον είναι σε μια φυσιολογική κατάσταση. Αφού κάνουμε μαγνητική και αξονική μετά, και ακτινογραφία μετά από έναν χρόνο και έχει αποκατασταθεί η βλάβη του χόνδρου. Μάλιστα. Τέλεια. Τι να πω εγώ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι δώσατε μία όθηση στον καθένα που έχει το πρόβλημα. Έτσι. Κοιτάξτε, αυτό είναι, αν παρακολουθήσετε τα γραφόμενα στις εφημερίδες και τα περιοδικά όταν ασχολούνται με τα θέματα της ιατρικής, αυτά που λέω έχουν περιγραφεί ήδη. Απλώς δεν τα διαβάζει ο κόσμος. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Πρέπει να καταλάβουμε κάποιοι. Καλά τα social media, καλό το ίντερνετ, αλλά είμαστε και μια γερασμένη χώρα. Ναι. Δηλαδή, άμα δούμε, είμαστε χώρα γερόντων, όπως έχουμε καταντήσει. Έτσι, και πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό το θέμα. Αλλά ο άλλος που είναι ο χριστιανός τώρα 65, 70, 80 χρονών, δεν πολύ ασχολείται με το ίντερνετ. Ναι. Περιμένει από τις εκπομπές έτσι να δει για να μάθει δύο πράγματα. Και γι' αυτό ήθελα έτσι να μιλήσουμε, να εξηγήσετε για αυτά τα νέα δεδομένα που είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Αυτά τα νέα είναι ήδη παλαιά. Δηλαδή, ήδη είναι παλαιά, αλλά ξέρετε, πολλοί κόσμος τα ακούει πρώτη φορά. Ναι. Ναι. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Ναι. Έτσι. Εγώ να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και εγώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν κατατοπιστικός. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα θέματα, πράγματα. Να είστε καλά. Και ελπίζω να συνεχίσετε να βοηθάτε τον κόσμο έτσι, με αυτά τα καινούργια δεδομένα να μην πονάει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο κύριος Ιωάννης Βλάχος, χειρουργός ορθοπαιδικός, διδάκτορ ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διευθυντής συντονιστής ορθοπαιδικής κλινικής του Νοσοκομείου Μητέρα. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση, τη συνέντευξη εδώ με τον γιατρό, το χειρουργό ορθοπαιδικό, τον κύριο Ιωάννη Βλάχο. Μπορείτε να τη δείτε, θα μείνει και στο site, στο ιατρικές-συναντήσεις.gr, φυσικά στο YouTube, για όσους έχετε το πρόβλημα ή ανθρώπους που θέλετε να τη δούνε, να ενημερώσετε στο YouTube. Μπορείτε να βάλετε ιατρικές συναντήσεις Ιωάννης Βλάχος. Εκεί θα δείτε, θα μείνει εκεί πέρα η συνέντευξη. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στο 89,5. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.